Ξυπνάς το πρωί, βγαίνεις στο μπαλκόνι, κοιτάς πάνω και ένα τεράστιο εξωγήινο σκάφος έχει σκεπάσει τον ουρανό. Τι κάνεις? Καταρχήν, για να μελετήσεις μια ρεαλιστική εξωγήινη εισβολή, πρέπει πρώτα να ξεφύγεις από όλα τα κλισέ του Hollywood. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με την πιθανότητα. Όσον αφορά την ύπαρξη εξωγήινων, κατά τη γνώμη μου, η πιθανότητα είναι 100%. Δηλαδή, το σύμπαν έχει 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και ο καθένας έχει 100 δισεκατομμύρια αστέρια. Σε ένα τόσο αχανές σύμπαν, η Γη αποκλείεται να είναι ο μοναδικός πλανήτης με νοήμουσα ζωή. Από εκεί και πέρα, οι πιθανότητες εισβολής σίγουρα είναι χαμηλότερες. Αλλά έστω τι γίνεται, ρε φίλε. Έστω ότι αύριο όντως έχουμε εξωγήινη εισβολή. Πώς θα την εντοπίσουμε? Έχουμε ήδη συστήματα τα οποία μπορούν να εντοπίσουν, ας πούμε, μετεωρίτες και σε μεγάλη απόσταση από τη Γη, σε τροχιές που μπορεί να είναι και έξω από το Δία. Οπότε ο εντοπισμός του εξωγήινου σκάφους θα έχει την εξής μορφή. Μια μέρα ένας αστρονόμος, κατά πάσα πιθανότητα ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, θα συγκρίνει δύο φωτογραφίες του ουρανού, τη χθεσινή και τη σημερινή. Αν ένα φωτεινό σημείο στη χθεσινή φωτό διαφέρει από τη σημερινή, τότε πρόκειται για υποψήφιο μετεωρίτη, οπότε αυτός ο αστρονόμος θα πάρει τηλέφωνο όλους τους υπόλοιπους αστρονόμους συναδέλφους του γύρω από τον πλανήτη, για να στρέψουν τα τηλεσκόπια του στο συγκεκριμένο μετεωρίτη και να παρακολουθήσουν την πορεία του. Γι' αυτό και δεν ισχύει, ας πούμε, το κλισέ που βλέπεις στις ταινίες όπου την ύπαρξη των εξωγήινων τις πρώτες μέρες την ξέρουν μόνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η στρατηγή του. Από τη στιγμή που η Γη περιστρέφεται και θέλουμε συνέχεια να έχουμε το νου μας στο συγκεκριμένο ουράνιο σώμα, το αστεροσκόπιο της Αμερικής θα καλέσει το αστεροσκόπιο της Αυστραλίας και το μυστικό βγήκε από την πρώτη κιόλας μέρα. Τώρα, η στιγμή που θα καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται για μετεωρίτη αλλά πρόκειται για εξωγήινο σκάφος είναι όταν αυτό το σώμα κινηθεί σε απρόβλεπτη μη βαλιστική τροχιά. Δηλαδή ακολουθήσει διαφορετική πορεία από αυτήν που υπολογίζαμε αν κινούτανε μόνο υπό την επίδραση της βαρύτητας. Αν για παράδειγμα φρενάρει. Άμα φρενάρει, φίλε, τότε όλος ο πλανήτης έχει το δικαίωμα να χέσει τα παντελόνια του. Έστω λοιπόν ότι έρχονται οι εξωγήινοι και παρκάρουν το σκάφος σε τροχιά πάνω από τον πλανήτη μας. Ο κόσμος πώς θα αντιδράσει? Εδώ δεν έχω ακριβώς απάντηση, παιδιά. Εντάξει, αν η επίθεση γίνει τις πρώτες 3 μέρες για παράδειγμα, άκυρη ερώτηση. Αλλά έστω ότι το σκάφος πριν επιτεθεί κάθεται για ένα μήνα από πάνω μας και μας μελετάει. Θα βουήξουν οι κυβερνήσεις, θα βουήξουν οι εκκλησίες, θα βουήξουν τα μίντια, γενικά θα βουήξουν οι θεσμοί. Ο καθημερινός άνθρωπος όμως, ο πυροσβέστης, ο αστυνόμος, ο δάσκαλος, ο οδηγός λεωφορείου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι θα συνεχίσουν απλά να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Κατά τη γνώμη μου, πολύ λίγοι θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν κονσέρβες και να πάρουν τα βουνά. Ειλικρινά, δεν ξέρω, γράψτε μου στα σχόλια, ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Όπως και να έχει, αργά ή γρήγορα οι εξωγήινοι θα χτυπήσουν. Τώρα, πώς θα χτυπήσουν? Ξέχνα τα λέιζερ, ξέχνα τις μεγάλες εκρήξεις, ξέχνα τα όλα αυτά. Οι εξωγήινοι λογικά δεν θα θέλουν να κάνουν μεγάλη ζημιά στον πλανήτη μας, γιατί ήρθαν εδώ για να τον επικύσουν. Το κλασικό κλισέ που βλέπεις στις ταινίες ότι οι εξωγήινοι ήρθαν να πάρουν το νερό μας ή να μας κλέψουν τον αέρα ή το λιωμένο πυρήνα της γης, δεν πέσει. Υπάρχει άφθονο νερό στην Ευρώπη, το δορυφόρο του Δία, υπάρχει άφθονο σίδηρο στον Άρη. Γενικά, αν θέλουν φυσικούς πόρους, μπορούν να τους αντλήσουν από οποιοδήποτε πλανήτη του ηλιακού συστήματός μας, ανενόχλητοι. Τι έχει λοιπόν η Γη που δεν έχουν οι υπόλοιποι πλανήτες? Παιδιά, ας το παραδεχτούμε. Η Γη είναι ένας πάρα πολύ καλός πλανήτης, αν έχει σκοπό να φιλοξενήσει ζωντανούς οργανισμούς. Έχουμε υγρό νερό, έχουμε σχετικά σταθερές θερμοκρασίες, έχουμε τις τεκτονικές πλάκες, οι οποίες ανακατεύουν συνέχεια τα συστατικά του φλοιού και βγάζουν τα θρεπτικά στην επιφάνεια. Οι εξωγήινοι, αν έρθουν να κάνουν εισβολή, θα έρθουν για να πάρουν τη θέση μας. Έστω ότι είσαι ένα ελάφιστο δάσος, ποιον φοβάσαι περισσότερο? Το κυνηγό με την καραμπίνα που απλά θέλει να σε σκοτώσει και να σε φάει, ή τον πολεοδόμο με τα σχέδια που θα έρθει και θα ξυρίσει όλο το δάσος, θα απομακρύνει όλους τους δικούς σου και θα χτίσει μεζονέτες στη θέση τους? Δεν θέλει να σε φάει ο εξωγήινος, ούτε να ζευγαρώσει μαζί σου. Για τους ίδιους λόγους που ένα χταπόδι δεν θέλει να ζευγαρώσει μαζί σου. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Μια εξωγήινη εισβολή θα είναι σαν απεντόμωση. Θα είναι σαν να μετακομίσει σε καινούριο σπίτι και θα θες να σκοτώσει πρώτα όλα τα ποντίκια πριν μπει μέσα. Οπότε, αν ήμουν εξωγήινη, θα μας βάραγα πρώτα με ένα παλιό, καλό χτύπημα κινητικής ενέργειας. Πέτα μας κάτι πολύ βαρύ από πολύ ψηλά, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να αποσπαστεί ένα κομμάτι από το κύριο διαστημόπλιο και να πέσει στους ωκεανούς. Σχεδόν ο μισός πλανήτης κατοικεί 100 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές, το οποίο σημαίνει ότι οι απώλειες θα ήταν 3 με 4 δισεκατομμύρια την πρώτη μέρα. Παιδιά, μιλάμε για εξωγήινη εισβολή, έτσι. Sorry που δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι, αλλά. Όσο και να μας χτυπάνε όμως από τροχιά, αργά ή γρήγορα για να ολοκληρωθεί η εισβολή, οι εξωγήινοι θα πρέπει να κατέβουν στη γη και να λερώσουν τα χέρια τους. Και κύριε φίλε, νομίζω τους έχουμε. Αν η ανθρωπότητα έχει μάθει να κάνει ένα πράγμα σωστά όλα αυτά τα χρόνια, είναι να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον σε αυτήν εδώ τη γη, με αυτές τις ερήμους, αυτά τα βουνά, αυτές τις ζούγκλες και αυτά τα δάση. Η μόνη ελπίδα που έχουμε είναι αν εφαρμόσουμε ασύμετρο πόλεμο. Διάβασε την τέχνη του πολέμου, ρε φίλε. Διάβασε Κλάσοβιτς. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη παραδείγματα όπου ένας μικρός και τεχνολογικά αδύναμος στρατός καταφέρνει και νικά έναν πολύ μεγαλύτερο και προχωρημένο στρατό. Στο Βιετνάμ, ας πούμε, οι Αμερικάνοι είχαν φέρει πεζοναύτες, πυροβολικό, αεροπλάνα, ελικόπτερα, αλλά οι Βιετναμέζοι νίκησαν επειδή έφεραν τον πόλεμο εκεί που ξέρουν να πολεμάνε. Ένας προς έναν, μες στη ζούγκλα.
Οπότε για λίγο καιρό τουλάχιστον πιστεύω ότι έχουμε μερικές ελπίδες εμείς οι ανίσχυροι humans. Το πρόβλημα είναι ότι αργά ή γρήγορα θα χρησιμοποιηθούν βιολογικά όπλα. Οι εξωγήινοι δεν είναι χαζοί. Θα απαγάγουν μερικούς από εμάς, θα μας ανεβάσουν στο σκάφος για μελέτη και θα κατασκευάσουν ένα γενετικά τροποποιημένο υπεριό, ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος να προσβάλλει μόνο τους ανθρώπους και να αφήνει όλη την υπόλοιπη βιόσφαιρα ανέπαφη. Εγώ, ας πούμε, θα φτιάχνα τον ιό να προσβάλλει το αναπνευστικό μας σύστημα, να κάθεται λίγο εδώ να φωλιάζει, να εποάζεται για μερικές εβδομάδες, χωρίς πολλά συμπτώματα, ώστε να μπορείς να κυκλοφορείς με κόσμο και να το μεταδίδεις, και μετά θα τον έβαζα να περνάει στη βίαιη έκφρασή του, όπου εκεί πέρα θέλεις υγρά. Θες φτέρνισμα, θες μίξες, θες αιμορραγία, θες διάρρεια, θες να ανατινάζονται τα μάτια του θύματος όταν πεθαίνει, θες ο ίδιος ιός να προσβάλλει τα πουλιά. Τα πουλιά είναι που θα μεταφέρουν τον ιό σε όλο τον πλανήτη με το βήχα τους και το φτέρνισμά τους και τις κουτσουλιές τους. Τώρα έχεις ένα σωστό μηχανισμό εξόντωσης. Από τη στιγμή που θα εισαχθεί ο ιός στο οικοσύστημα, το ρολόι χτυπάει αντίστροφα για τον αφανισμό της ανθρώπινης φυλής. Ταν ταν ταν! Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε, να στείλουμε πυρηνικά? Στις ταινίες γίνεται, αλλά στην πραγματικότητα έχεις δύο εμπόδια. Πρώτον, δεν έχουμε αρκετά πυρηνικά με τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι το διάστημα. Και δεύτερο και σημαντικότερο, μια πυρηνική έκρηξη χρειάζεται ατμόσφαιρα για να είναι καταστροφική. Πρέπει να περιβάλλεται από αέρα, ο οποίος αέρας θα μεταδώσει το οστικό και το θερμικό κύμα. Γενικά, μια πυρηνική βόμβα που είναι πολύ αποτελεσματική στη γη, στο διάστημα δεν είναι και τόσο. Στο λέω, πρέπει να κάνουμε ασύμμετρο πόλεμο. Πρέπει να δείξουμε στους εξωγήινους ότι η κατάκτηση της γης θα είναι δύσκολη, χρονοβόρα και πάνω απ' όλα ακριβή. Πρέπει στην ουσία να κάνουμε το κόστος του πολέμου να υπερβεί τα ωφέλη τα οποία θα είχαν οι εξωγήινοι αν κατακτούσαν τη γη. Το πιο σημαντικό πράγμα σε μια εξωγήινη εισβολή και αυτό που μας γοητεύει στις εξωγήινες εισβολές, γι' αυτό και ασχολούμαστε μαζί τους με τόσα βιβλία και ταινίες, είναι ότι γυρνάνε τον καθρέφτη πάνω μας. Όταν ρωτάμε τι θα κάναμε σε περίπτωση εξωγήινης εισβολής, στην ουσία ρωτάμε τι θα κάναμε ο ένας τον άλλον σε περίπτωση εξωγήινης εισβολής. Και γι' αυτό έχω να σας πω μια ωραία ιστορία, έτσι να κλείσω και με μια πιο χαρούμενη νότα, ας πούμε. Στα τέλη του ψυχρού πολέμου, σε μια συνάντηση που είχε κάνει ο Γκορμπατσόφ με τον πρόεδρο Ρέγκαν, είχε γυρίσει ο Ρέγκαν και είχε ρωτήσει τον Γκορμπατσόφ το εξής: αν κάνανε αύριο επίθεση εξωγήινη, θα αφήναμε στην άκρη τις διαφορές μας και θα ενωνόμασταν να πολεμήσουμε τους εξωγήινους? Και ο Γκορμπατσόφ του απάντησε ναι. Και ξέρεις κάτι, το πιστεύω. Όντως πιστεύω ότι οι άνθρωποι υπό μια τέτοια απειλή θα αφήνανε στην άκρη τις διαφορές τους και θα ενωνόμασταν όλοι μαζί σαν ανθρωπότητα για να τους πολεμήσουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο θέτω και στα σχόλια. Εσύ, τι θα έκανες? Θα έπαιρνες την οικογένειά σου να κλειστείτε σε ένα καταφύγιο? Θα έμενες να πολεμήσεις? Θα εκμεταλλευόσουν τις συνθήκες για να μαζέψεις πλούτο και να κατακτήσεις τον κόσμο? Η εξωγήινη εισβολή είναι ένας καθρέφτης της ανθρωπότητας. Το τι θα δούμε μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη εξαρτάται από εμάς.